I give the floor to Minister Katrugalos. Thank you. Thank you, Madam Chair. And from now on, as you suggested, I'll pass in Greek. Κοιτάξτε πόσες μεταρρυθμίσεις είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη. 22 μετράει ο ΩΣΑ. Σε όλες αυτές είχαμε περιορισμό των κοινωνικών και συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Ήταν αναποφευκτό. Ο τίτλος του πάνελ σήμερα φαίνεται να υποδηλώνει κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι έχει συνδέσει τις συντάξεις με το δημογραφικό. Είναι αλήθεια ότι τα δημογραφικά δεδομένα έχουν σημαντικά επιδεινωθεί σε σχέση με τη δεκαετία του 60, ας πούμε, που ήταν το απόγειο της χρυσής εποχής του κοινωνικού κράτους. Είναι όμως αυτά τα δημογραφικά δεδομένα που οδηγούν σε αυτή την αναδίπλωση. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι αυτός ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι χαρακτηριστικό της Ηπείρου μας και γενικότερα θα έλεγε κανείς της ανεπτυγμένης Δύσης. Η τελευταία 15 ετία, για παράδειγμα, στη Νότια Αμερική ήταν αντίστροφη. Τα συστήματα της Νότιας Αμερικής αναπροσαρμόζουν τις τροφής ιδιωτικοποίησης που είχαν την τελευταία δεκαετία του 90, γυρίζοντας τα περισσότερα σε διανεμητικά συστήματα με ενίσχυση του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κύριας ασφάλισης. Αλλά ξανά στο ερώτημα. Είναι φυσική συνέπεια, σαν μια ανταπόκριση σε μια φυσική καταστροφή, ο περιορισμός γενικά των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη? Και μην νομίζετε ότι θα αποφύγω τη συζήτηση για την Ελλάδα, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε τοποθετημένη τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η προσωπική μου απάντηση είναι όχι. Ναι, μεν τα δημογραφικά δεδομένα είναι σήμερα χειρότερα, αλλά ο πλούτος που παράγουν οι κοινωνίες μας σε σχέση με τα δεκαετία του 60, σε απόλυτα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να συντηρήσουμε κοινωνικά κράτη της έκτασης και του βάθους της δεκαετίας του 60, εάν δεν είχαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες καταστραφεί βασικοί μηχανισμοί αναπαραγωγής του κοινωνικού κράτους. Και κυρίως οι μηχανισμοί που αναδιανέμουν πλούτο και εισόδημα. Όταν ο Ρίγκαν ήρθε στην εξουσία, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν για τις εταιρείες στο 72% και για τα άτομα στο 78%. Το κατέβασε αμέσως στο 26%. Αν δείτε τις στατιστικές, θα προσέξετε ότι αντίστοιχες αναπροσαρμογές που μείωσαν τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή κατά από 20 έως 50 μονάδες είχαμε σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Εκεί που οι αλλαγές ήταν δραματικότερες, στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είχαμε σημαντικότερες δυσμενείς επιπτώσεις ως την ποιότητα του κράτους πρόνοιας και ως προς κάτι που δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής, γιατί αποτελεί την ορολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθονται οι δυτικές κοινωνίες, στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Μέχρι πριν από τρεις μήνες, όποιος ήθελε να διαβάσει κάτι για τις ανισότητες, καλό θα ήταν να διαβάσει το βιβλίο του Τωμά Πικετή. Μετά τη δημοσίευση της τελευταίας μελέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα αίτια και για τις συνέπειες των ανισοτήτων, νομίζω η βίβλος αναφοράς είναι αυτή. Και μην νομίζετε πως οι κακές είναι αναστροφές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κάνουν να τα λέω αυτά. Απλώς όταν ακούς από ένα πρωταγωνιστή της συνένεσης του Ουάσιγκτον, που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της προώθησης πολιτικών που διαλύουν το κοινωνικό κράτος, να επισημαίνει ο ίδιος τις συνέπειες που έχουν αυτές οι πολιτικές. Όταν λοιπόν βλέπουμε από τους κήρυκες των αντίθετων πολιτικών να διαπιστώνουν, για παράδειγμα, ότι η μείωση του βαθμού συνδικαλιστικής ένταξης των εργαζομένων οδηγεί στην ενίσχυση του εισοδήματος του 1% και διευρύνει τις ανισότητες, ή όταν διαβάζεις σε αυτή την ίδια μελέτη τη διαπίστωση ότι όταν η ανάπτυξη περιορίζεται, όπως γίνεται σταδιακά συνεχώς τα τελευταία χρόνια στη Δύση, μόνο στο 10% στο ανώτερο δεκατημόριο του πληθυσμού, τότε στην πραγματικότητα αυτό έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση της ανάπτυξης,
Αυτό που διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να το καταλάβετε, το ξαναλέω, είναι ότι όταν αυξάνεται το εισόδημα μόνο του ανώτατου δεκατημόριου του πληθυσμού, τότε οι μελλοντικές προοπτικές για την ανάπτυξη είναι αρνητικές, όχι θετικές. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν ενισχύονται τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού. Αυτό αποτελεί μεγαλύτερη επιβεβαίωση για τα αδιέξοδα των τελευταίων επιλογών της κυρίαρχης οικονομικής ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού από την αντίστοιχη δήλωση, για παράδειγμα, που είχε κάνει ο Πάπας Φραγκίσκος. Θα θυμόσαστε την παρομοίωση του Πάπα Φραγκίσκου, ότι μας έλεγαν, λέει ο Πάπας, ότι δεν έχει σημασία η διανομή της πίτας, σημασία έχει η πίτα να μεγαλώνει. Και μας έλεγαν ότι το ποτήρι όταν γεμίσει θα αρχίζει να ξεχυλίζει προς τα κάτω, οι περίφημες θεωρίες του trickle down. Και όμως έλεγε ο Πάπας, ξαφνικά όταν το ποτήρι πάει να ξεχυλίσει, αντί να αρχίζουν να τρέχουν μερικές σταγόνες προς τα κάτω, προς τους πεινασμένους και τους φτωχότερους, ξαφνικά το ποτήρι με ένα μαγικό τρόπο ξαναμεγαλώνει. Και όλα τα κέρδη μένουν υπέρ του 10%. Στην πραγματικότητα ούτε καν υπέρ του 1% που φωνάζει το Occupy Wall Street. Ενός ποσοστού μικρότερου από το 0,01%. Αν δείτε τις πρόσφατες στατιστικές, αυτές πήρα πάλι από την τελευταία αυτή έκδοση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Ακόμα και στο εσωτερικό των δυτικών χωρών, το 1% αυτό έχει περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 90% του πληθυσμού. Και ένα στοιχείο που τον πήρα από την Oxfam, ακόμα πιο εντυπωσιακό και είναι παραστατικό. 68 άνθρωποι, οι 68 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, όσοι χωρώνουν σε ένα από τα μεγάλα καινούργια τουριστικά λεωφορεία, έχουν περισσότερο πλούτο από τα 3,5 δισεκατομμύρια φτωχότερους ανθρώπους της γης. Οι ανισότητες λοιπόν αυτές, που είναι αποτέλεσμα της κατάργησης των αναδυναμητικών μηχανισμών του κράτους πρόνοιας, για να μην είμαι υπερβολικός της σημαντικής τους υπονόμευσης, τόσο ως προς τη φορολογία, όσο και ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά αναδυναμής που εξασφαλίζει και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτές είναι οι αιτίες που στη Δύση έχουμε και υπονόμευση των κοινωνικών δικαιωμάτων και αδυναμία να συντηρήσουμε κατακτήσεις του παρελθόντος. Στην Ελλάδα τώρα. Η Ελλάδα, ναι, μεν εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο κλίμα, αλλά έχει πολύ σημαντικότερες αμαρτίες δικές της. Το παλιό πολιτικό σύστημα, πελατειακό από τη φύση του, προσανατολισμένο στην πατρονία, δεν δημιούργησε μηχανισμούς κοινωνικής αναπαραγωγής που βασίζονταν στην νομιμοποίηση που δημιουργεί το κράτος πρόνοιας. Το μεταμφυλιακό και μεταπολιτευτικό κράτος στην Ελλάδα βασίστηκε στην απονομή πελατειακών χαρισμάτων, αντιχαρισμάτων και όχι στην ανάπτυξη πραγματικού κράτους πρόνοιας. Γι' αυτό το λόγο το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αναποτελεσματικό από το μέσο ευρωπαϊκό, ανίκανο να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, όχι υπερβολικά γενναιόδωρο στο σύνολό του, αυτό δεν είναι ακριβές, γενναιόδωρο ως προς ορισμένες από τις εκφάνσεις του, εκεί όπου οι παροχές απευθύνονταν στα πελατειακά ευνοημένα στρώματα. Και μάλιστα είναι σημαντικό κάτι το οποίο ξεφεύγει και ακόμα και από σοβαρούς αναλυτές, όπως η κυρία Λαγκάρντ. Δεν είναι το ακριβότερο κράτος πρόνοιας αυτό που έχουμε στην Ελλάδα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός στην Ελλάδα και πριν από την κρίση ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα? Ότι το σύνολο σχεδόν του κοινωνικού προϋπολογισμού καταλαμβάνεται από τις συντάξεις. Μόνο αν συγκρίνουμε το ποσοστό του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος που πηγαίνει αποκλειστικά στις συντάξεις, εμφανιζόμαστε να ξοδεύουμε περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους. Αυτό όμως είναι μια άδικη σύγκριση για τον Έλληνα συνταξιούχο, γιατί αυτός από τη σύνταξή του έχει να πληρώσει και για την υγεία του και για τις υπόλοιπες κοινωνικές παροχές που, για παράδειγμα, στη Γερμανία τις απολαμβάνει δωρεάν, ακριβώς γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας εκεί. Λοιπόν, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα ήταν κατακερματισμένο λόγω των πελατειακών ρυθμίσεων, άδικο γιατί δεν είχε ίσους κανόνες, αναποτελεσματικό γιατί δεν μπορούσε να καταπολεμήσει τη φτώχεια και να αναδιανύμει σωστά το εισόδημα, και μη βιώσιμο
Γιατί ακριβώς επειδή σεβόταν τους βασικούς κανόνες ανταποδοτικότητας που πρέπει να έχει και ένα αναδιανεμητικό σύστημα, δημιουργούσε τεράστια ελλείμματα. Η κρίση επιδείνωσε σε ακραίο βαθμό τις αμαρτίες αυτές. Πρώτα-πρώτα, διότι τα ελλείμματα αυξήθηκαν, ακριβώς επειδή ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι άνεργο και το 50% των αυτοαπασχολούμενων δεν μπορεί να πληρώσει τις φορές του. Χαριστική βολή στην κατασπατάληση των διαθέσιμων των ασφαλιστικών ταμείων που θα μπορούσαν να απορροφήσουν ένα μέρος από αυτή την πίεση στα οικονομικά των ταμείων έγινε με την διαγραφή των αποθεματικών από το PSI, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα αυτό που κληρονομήσαμε το 2015 είναι ένα πλήρως κατεστραμμένο, αναποτελεσματικό και στρεβλό σύστημα με ελάχιστες προοπτικές βιωσιμότητας. Το μνημόνιο, το οποίο για μας ήταν ένας αναγκαστικός συμβιβασμός, περιείχε δεσμεύσεις που αφορούσαν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, όπως αντιλαμβάνεται όμως καθαρά μια νεοφιλελεύθερη λογική την οποία δεν μοιραζόμαστε. Ποια ήταν η επιλογή μας? Να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του μνημονίου, γιατί αν και ήταν ένας συμβιβασμός στον οποίο αναγκαστήκαμε να φτάσουμε μετά το πραξικόπημα του κλεισίματος των τραπεζών, είχε την υπογραφή μας από κάτω και ως κυβέρνηση της χώρας αυτή πρέπει να εφαρμόσουμε. Αλλά προσπαθήσαμε τις νεοφιλελεύθερες αιχμές των μνημονιακών αυτών υποχρεώσεων να τις αδρανοποιήσουμε στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης που είναι εθνική, δεν βασίζεται σε μνημονιακούς στόχους, αλλά σε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, στην αρχή της ισονομίας και της ισότητας, ότι δεν πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμένους κανόνες, αλλά όμοιους και ίδιους κανόνες για όλους, τόσο ως προς την ύπαρξη των εισφορών, όσο και ως προς την καταβολή των συντάξεων. Όμοιοι κανόνες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Στην πραγματικότητα προβάλαμε τους κανόνες που ισχύουν για τους μισθωτούς ως προς τις εισφορές σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, με ειδική μέρημνα για τους αγρότες, γιατί όπως προκύπτει από όλα τα δεδομένα το αγροτικό εισόδημα είναι σημαντικά μικρότερο από το αστικό, και αναπροσαρμόσαμε τους κανόνες απονομής της σύνταξης με μια απλή φόρμουλα που την υπολογίζει τη σύνταξη με βάση τα χρόνια ασφάλισης, ένα ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης και ως βάση υπολογισμού το μέσο εισόδημα στη διάρκεια του εργασιακού βίου. Δεν φτάνει η τυπική ισότητα και ισονομία. Ένα σύστημα αναδιανεμητικό χρειάζεται και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτήν τη φέραμε με την πρότασή μας για την Εθνική Σύνταξη, που δίδεται σε όλους, είναι αγκυροβολημένη στο όριο της φτώχειας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει σε όλους ότι θα αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επί της εθνικής αυτής σύνταξης, που θα είναι 3,84 ευρώ κατά την πρώτη εφαρμογή, γιατί εκεί δυστυχώς έχει φτάσει το 60% του διάμεσου εισοδήματος που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί το όριο της φτώχειας. Αν όμως τη δίναμε με στοιχεία εισοδήματος του 2010, θα ήταν 500 ευρώ. Με το top του εισοδήματος του εθνικού του ακαθάριστου που είχαμε το 2008 θα ήταν 600. Επιπλέον αυτής της εθνικής σύνταξης, ο καθένας θα πάρει ό,τι του αναλογεί με βάση όσα έχει προσφέρει βάσει των εισφορών του. Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα αναδυνεμητικό. Last minute, please. Okay. Και sorry για την καθυστέρηση. Είναι αναδυνεμητικό διότι εξασφαλίζει ανώτερα ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματος στα χαμηλά εισοδήματα, ακριβώς λόγω της ύπαρξης εθνικής σύνταξης, και είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Φαντάζομαι ότι θα έχω μια ευκαιρία να αναπτύξω πλευρές του συστήματος και σε σχέση με την αφισβήτησή του την εσωτερική στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much.